Κύριε Ιγνατιάδη, χθες τελικά συζητήθηκε στην αρμόδια Μητροπολιτική Επιτροπή το ζήτημα της δυσοσμίας. Συζητήθηκε βέβαια 1,5 χρόνο μετά. Θα ήθελα λίγο καταρχήν να μου πείτε από τα όσα υπήρξαν από την ενημέρωση εκ μέρους των ΕΛΠΕ. Πιστεύετε ότι έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις που έπρεπε να κάνει και στα μέτρα που έπρεπε να πάρει? Θέλω να πω, καταρχήν η καθυστέρηση είναι ακόμη μεγαλύτερη αν λάβει κανείς υπόψη ότι από το τέλη του Φλεβάρι του 19 έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του ΑΠΙΘΙΤΑ και ότι η δέσμευση ενώπιον υποτίθεται του Υπουργείου των ΕΛΠΕ, που αρχικά μάλιστα αρνούνταν κάθε τους ευθύνη αφού αποκαλύφθηκε αυτή, ήταν να έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμεινο του 2020. Εχθές έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά προχθές των ΕΛΠΕ να αποδείξουν υποτίθεται τον σοβαρό κοινωνικό τους ρόλο και την υπευθυνότητά τους, παρουσιάζοντας το ρόλο τους στην οικονομία της περιοχής, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, που βέβαια ξέρετε ότι δεν γλιτώνει από την ενεργειακή φτώχεια τα λαϊκά νοικοκυριά, την περιβαλλοντική τους ευαισθησία και όλα τα σχετικά, και βέβαια το γνωστό τρόπο εξαγοράς που χρησιμοποιούν απέναντι στην κοινή γνώμη τα λεγόμενα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να φτιάξουν φιλολογικό προφίλ, ενώ χρόνια τώρα είναι γνωστό ότι τσακίζουν με τη συμπεριφορά και τη δράση τους, και αυτό εξακολουθεί τη ζωή και την υγεία και των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της δραστηριότητας των ΕΛΠΕ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή η συνεδρίαση από την πλευρά των ΕΛΠΕ είχε το ρόλο αυτό του εξοραϊσμού της εταιρείας. Αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι έχουν ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των έργων, αλλά το πρόβλημα τουλάχιστον της δυσοσμίας συνεχίζεται. Εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητά του και πάση περιπτώσει ότι σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρώσουν κάποια και μέχρι ακόμα και μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2021 και κάποια θα τα υποβάλουν μέχρι το τέλος του έτους για μελέτη. Είναι έργα που είναι σημαντικά αν γίνουν με αποτελεσματικό τρόπο για να μειωθούν τουλάχιστον να περιοριστούν οι συνέπειες σε σχέση με, με την αέρια ρήπαση που προκαλούν τα ΕΛΠΕ. Βλέπουμε δηλαδή μια χαρακτηριστική καθυστέρηση σχεδόν 2 χρόνια μετά την αποκάλυψη του ρόλου της βιομηχανίας στην δυσοσμία. Και η ίδια η συνεδρίαση καθυστέρησε πάρα πολύ. Η ίδια η συνεδρίαση καθυστέρησε. Εμείς από την αρχή της καινούργιας θητείας ως λαϊκή συσπήρωση καταθέσαμε έτοιμα, επανειλημμένα το επικαιροποιούσαμε. Ένα χρόνο, ακόμα και ανοιχτή επιστολή, ένα χρόνο μετά την ανοιχτή επιστολή και γραφαλά συνέπεσε με την ημερομηνία της συνεδρίας. Και βέβαια ζητούσαμε να γίνει εγκαίρος τότε, να μπορούσε να διαζώσεις να παρεύουν και οι φορείς και ο κόσμος. Δεν το κάνανε. Ζητήσαμε να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το πέρανε στην Μητροπολιτική Επιτροπή και με τους όρους που σας είπα. Είναι όροι που ουσιαστικά θέλουν να οριοποιήσουν το ρόλο και την εικόνα των ΕΛΠΕ στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και σε αυτό βεβαίως έπαιξε ρόλο και η Περιφέρεια, η οποία προσπάθησε ταυτόχρονα να οριοποιήσει και το δικό της ρόλο η διοίκηση της Περιφέρειας, ενώ έχει μαζί με τις κυβερνήσεις φυσικά τεράστια ευθύνη. Να σας θυμίσω ότι η Περιφέρεια ήταν αυτή που απένταξε το έργο του προσδιορισμού των μερκαπτανών και μόνο κάτω από την παρέμβαση και την πίεση στο Συμβούλιο της Λαϊκής Συσπήρωσης το έργο πανεντάχθηκε. Η Περιφέρεια ήταν αυτή που προσανατόλιζε και έλεγε στον τύπο ότι οι υπηρεσίες της προσανατολίζονται στη διερεύνηση των υπονόμων σε συνεργασία με την ΕΙΑΦ, γιατί κάποιοι εκεί ασυνείδητοι πιθανόν να ρίχνουν τα λήματά της. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτω από το ξεσηκωμό το λαϊκό, κάτω από την πίεση της λαϊκής συσπήρωσης, κάτω από την πίεση και του ΚΚΕ που συνέβαλε σε αυτήν με επίκαιρη επερώτηση, αναγκάστηκε και την έκταση και τη δημοσιότητα που πήρε τότε στα τέλη του 2016 το θέμα,
αναγκάστηκε να προχωρήσει το πρόγραμμα, το οποίο επίσης καθυστέρησε χαρακτηριστικά, ενώ υποτίθεται ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο, έφτασε αυτός ο χρόνος να γίνει τρεις χρόνια. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι... Και ενώ η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και ενώ η μονάδα βεβαίως λειτουργεί κανονικά, χωρίς να έχουν στο μεταξύ υπαρθεί όλα τα μέτρα, και λειτουργεί κανονικά και από το Φλεβάρι, που αποκαλύφθηκε πια και με επιστημονικά στοιχεία ο ρόλος των ΕΛΠΕ, χωρίς να έχουν πάρθει, μόνο με τις υποσχέσεις ότι θα πάρθουν. Βεβαίως είναι φανερό ότι είναι εξαναγκασμένη πια η ΕΛΠΕ κάτω από τη λαϊκή πίεση, την οποία με τίποτα δεν ήθελε. Είναι γνωστά και σε εσάς και στους ακροατές μας η προσπάθεια που έκανε ακόμη και φακελώματος να φακελώσει τον κόσμο που αγωνίζονταν, η προσπάθεια που έκανε ακόμα πιο αποτελεσματικά να αξιοποιήσει αυτή τη μέθοδο της εξαγοράς μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης για να αναδομήσει, ας το πούμε έτσι, το στραπατσαρισμένο προφίλ της εταιρείας εξαιτίας της δράσης σε αυτό το τομέα. Η ουσία είναι ότι ακόμα και αυτά που έχουν γίνει, από ό,τι φαίνεται, φαίνεται εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον στο τομέα της δυσοσμίας, η αποτελεσματικότητά τους ακόμα δεν είναι εμφανής. Ακόμα και την ημέρα της συνεδρίασης είχαμε επεισόδια έντονης δυσοσμίας στην περιοχή του Κορδελιού και του Ευόσμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν προέρχονταν ούτε από τις υπονόμους που μας λέει η περιφέρεια, ούτε από την αποτελεσματικότητα των έργων που κάνανε τα ΕΛΠΕ. Και βεβαίως, που δεν κάνανε επί της ουσίας τα ΕΛΠΕ, γιατί από ό,τι κατάλαβα απλά ενημερώσαν τι θα κάνουν. Όχι, κάνανε και κάποια, είπαν ότι κάποια έχουν ολοκληρωθεί. Η αποτελεσματικότητά τους είναι αυτή που δεν έχει ελεγχθεί, γιατί εκ των πραγμάτων φαίνεται να μην υπάρχει τουλάχιστον προς το παρόν αυτή η αποτελεσματικότητα. Είπαν, ας πούμε, ότι ολοκληρώθηκε το έργο των απαερίων πυρσού. Αυτό είπαν ότι το κάνανε, ότι κάνανε την πρώτη φάση, ας πούμε, της μονάδας κατεργασίας ελαιόδους λάσπης, αλλά μένει το πρόβλημα της αφόσμησης, ότι αποκαταστήσαν τα σκάματα, ότι ολοκληρώνουν το θέμα της μεταφοράς των δεξαμενών της ελαιόδους κάψης μέχρι τέλη θα έχει ολοκληρωθεί, είπανε, σε άλλο απομακρυσμένο σημείο, και ότι μένουν και κάποια ακόμα να κάνουν, κάποια είναι σε μελέτες που θα πάρουν αδειοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί λένε το 21, αν κρίνουμε από τους ρυθμούς που προχωρούν μέχρι τώρα, ακόμα και αν πιστέψουμε ότι γίνονται ολοκληρωμένα, γιατί δεν έχει ελεγχθεί αυτό, θα καθυστερήσει για πάρα πολύ ακόμα η κατάσταση. Επομένως, ο λαϊκός κόσμος πρέπει να εξακολουθεί να είναι σε επαγρύπνηση και σε αγώνα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόγραμμα είχε μια ημερομηνία λήξης. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέτρησης της αέριας ρήπανσης, τόσο με τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με ευρύτερη διερεύνηση παραμέτρων. Έχουμε παραδείγματος χάρη το βεζόλιο, που αποδείχθηκε, έστω και με όχι εκτεταμένες ρυθμίσεις, ότι μετρήσει σε βάθος χρόνου, ότι είναι αυξημένο και στα όρια της επαγγελματικής έκθεσης, μέσα στους οικισμούς που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι καρκινογόνος παράγοντας. Είναι γνωστό ότι ο σταθμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μετράει, υποτίθεται, το βενζόλιο, υποτίθεται ότι η περιφέρεια θα τον είχε αναβαθμίσει, όπως μετράει και τα μικροσωματίδια, τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται. Ανακοινώνονται μόνο όσα είναι υποχρεωτικά από τον όπο, που δεν έχουν σχέση με αυτούς τους επικίνδυνους ρήπους, όπως δεν ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα για τις μερκαπτάνες. Ανακοινώνονται δηλαδή κάποια ορισμένα που είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία και δεν είναι όλα, και δεν είναι όλα τα επικίνδυνα μεταξύ αυτών των οποίων ανακοινώνονται. Και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να είναι και ένα αίτημα του λαϊκού κόσμου της περιοχής, να υπάρχει νομοθετική κατοχήρωση ότι όλα αυτά θα ανακοινώνονται, ότι θα επεκταθεί και θα συνεχιστεί η έρευνα της κατάστασης, για να ελεγχθεί στο κάτω-κάτω, ας πούμε, ότι τα κάνουν όλα οι ΕΛΠΕ, να δούμε και ποια θα είναι η πραγματική αποτελεσματικότητα. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει επίσης να είναι το ζήτημα της επικαιροποίησης, της αντιμετώπισης ενός ατυχήματος μεγάλης έκτασης που είναι ορατό στην περιοχή, γιατί και τα ΕΛΠΕ είναι και άλλες βιομηχανίες που εντάσσονται στην οδηγία σε ΕΦΕΣΟ και που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια προβλήματα. Μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα, η λογική του ντόμινου. Μεγάλο ατύχημα, από το οποίο θα κινδυνέψουν οι κάτοικοι της περιοχής, θα κινδυνέψουν οι εργαζόμενοι, ευρύτερα το πολεοδομικό συγκρότημα. Επομένως, πρέπει να επικαιροποιηθούν τα σχέδια με βάση τη σημερινή κατάσταση, να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό, να εκπαιδεύεται
ο πληθυσμός και όλα αυτά. Τρίτο ζήτημα που μένει και είναι αίτημα και του λαϊκού κόσμου και το φτάσουμε και εμείς στα λαϊκή συσπήρωση και το κόμμα στο ΚΚΕ είναι να γίνει επιδημιολογική μελέτη και να γίνει σταθερή εξέλιξη. Βεβαίως τα έξοδα να τα πληρώσει το κράτος με βαριά φορολογία στον ΕΡΠΕ, ούτως ώστε να μην τα πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος από την τσέπη του και να ελεγχθεί η υγεία του πληθυσμού από τη μακροχρόνια έκθεση σε αυτούς τους ρήπους. Αυτό το αίτημα επίσης εξακολουθεί και παραμένει. Σημαντικό επίσης ζήτημα είναι το θέμα της τελέχωσης των μηχανισμών ελέγχου. Όπως γνωρίζετε, τόσο ο ελεγκτικός μηχανισμός της περιφέρειας όσο και του κεντρικού κράτους, του σώματος επιθεωρητών περιβάλλοντος, είναι ουσιαστικά υποστελεχωμένος και από την άποψη αυτή είναι αδύνατον να μπορεί να ελέγχει σταθερά και αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Ρωτήσαμε, κυρία Γραβαλά, μια σειρά από ζητήματα εχθές, τα οποία δεν πήραμε απαντήσεις ούτε από τη διοίκηση, ούτε από τη διοίκηση του ΕΠΕ, ούτε από τους επιθεωρητές του περιβάλλοντος. Όπως αυτό, γιατί αφού μας είπαν τα ΕΛΠΕ ότι προοδεύσανε στα έργα, γιατί εξακολουθεί να παρουσιάζει δέτα για ένταση το πρόβλημα και τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια άβλησή του, για το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η αναβάθμιση του περιβαλλοντικού τουλάχιστον εκεί του Κορδελιού, στο οποίο επίσης δεν πήραμε απάντηση, στο αν έχουν κινηθεί διαδικασίες επιβολής προστήμων, γιατί ακούμε τις τελευταίες μέρες και για παρεμβάσεις εισαγγελιών, αλλά τουλάχιστον τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος, ούτε σε αυτά πήραμε απάντηση, αν έχουν προχωρήσει. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γίνονται στο, ακόμα και έλλειψη απαντήσεων, γίνονται στο πλαίσιο μιας πολιτικής στήριξης της εταιρείας, που δεν έπαιρνε όλα αυτά τα μέτρα αυτά τα χρόνια από τη μια μεριά και εξοικονομώντας και πόρους, γιατί έκανε και την προσπάθεια περί περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσα στο Μάιο, την καινούργια επένδυση επέκταση τη παραγωγική δυναμικότητα τη ΕΛΠΕΤΣΟ για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, που θα επιβαρύνει και αυτή ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση τη περιοχή. Εμείς λέμε για άλλη μια φορά τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα, σε διεκδίκηση όλων των απαραίτητων μέτρων που αναφέραμε και προηγουμένως για την προστασία του. Και βεβαίως στο στόχαστρο πρέπει να μπει ο πραγματικός αντίπαλος. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση, κυρία Γραβάλα, έχει και ενόχους και έχει και διέξοδο. Αν ο λαός έχει την οικονομία και την εξουσία στα χέρια του, μπορεί και πολυδομικά να αλλάξει την κατάσταση, να μην υπάρχει αυτό το χάλι να γυτνιάζουν πολυπληθείς οικισμοί δίπλα στην βαριά βιομηχανία, και αυτό είναι ένα αίτημα με την κατάσταση με έξοδα των ΕΛΠΕ και σήμερα σε ένα ορισμένο χρόνο να χρηματοδοτηθεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η γυθνίαση που δημιουργεί αυτό τον κίνδυνο. Βεβαίως και τα μέτρα προστασίας σε κάθε περίπτωση από την παραγωγική δραστηριότητα και στον τομέα της ενέργειας να είναι τέτοια που να διασφαλίζουν το περιβάλλον και την υγεία και των εργαζομένων και ευρύτερα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στις οποίες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, και τα αποτελέσματα αυτής της ανάπτυξης να τα καρπώνεται ο ίδιος ο λαός και όχι οι μεγαλομέτωχοι τέτοιων εταιριών. Μάλιστα. Κύριε Γνατιάδη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Είναι τεράστιο ζήτημα. Το έχουμε μπροστά μας. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση, σε διαρκή προσπάθεια, ώστε να ελέγχονται τα μέτρα, να αναβαθμιστεί ο μηχανισμός ελέγχου, να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και σε τελική ανάλυση να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση τουλάχιστον, γιατί στο πλαίσιο αυτού του συστήματος είναι αδύνατο να περιμένεις ολοκληρωμένη λύση, ουσιαστική ανακούφιση από το πρόβλημα κάτω από την λαϊκή πίεση που πρέπει να δυναμώσει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας. Γεια σας.